όλα τα όνειρα κοιμούνται στο σκοτάδι. Κι όλα τα θέλω μου δεν βρίσκουν το φως. Τις αμαρτίες που έχεις κάνει δεν γνωρίζω. Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι Θεός. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα After Dark. Στο τελευταίο After Dark για τη φετινή σεζόν. Πότε πέρασε η δεύτερη σεζόν, ούτε που το κατάλαβα. Θα μου πεις, μας δουλεύεις, Γιωργαντά. Κοντζάμ καραντίνα είχαμε, προφανώς και δεν το κατάλαβες. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καταλληλότερο πρόσωπο από την συγκεκριμένη μου καλεσμένη για το κλείσιμο της σεζόν. Είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο κορίτσι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Και έχω να σας πω ότι από πέρσι προσπαθούσαμε και οι δύο να κανονίσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πέρσι όμως δεν την είδε καθόλου η Ελλάδα, δεν την είδε καθόλου το σπίτι της, ήταν συνέχεια στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη Φουρέιρα. Ωραία ανοίγει αυτή η πόρτα. Ωραία είναι αυτή η πόρτα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πώς είσαι, κοριτσάκι μου, καλό. Κρίμα που δεν μπορώ να σε φιλήσω λίγο μετά από το καιρό που έχω να σε δω. Αλλά μου έκανες ένα τρομερό δώρο. Τι εμφάνιση είναι αυτή? Τι εμφάνιση. Ήταν τελευταία σου εκπομπή. Να μου κάνεις ένα ξεχωριστό δώρο. Είπα να ντυθώ λίγο γυναίκα. Πώς θα πέρασες σε αυτή την περίοδο? Καταρχάς, τρόμαξες? Η στιγμή που πραγματικά τρομοκρατήθηκα ήταν όταν το κινητό μου, ενώ το είχα στα χέρια μου, κάνει ένα θόρυβο πάρα πολύ έντονο και περίεργο και λέει: Μένετε πανδημία. Σπίτι σας. Φαντάζομαι ότι απίλευσες τη στιγμή της Eurovision, έτσι δεν είναι? Μόλις έφτασα στην Ελλάδα, λέω στον Μιχάλη: Μιχάλη, τι έχει γίνει? Μου λέει: Ελένη, έχεις πάει πολύ καλά. Έχουν μιλήσει αυτοί για σένα, αυτοί για σένα. Έχει γίνει ένα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, γύρω από το όνομά σου. Και λέω: Γυαλιά και ένα κραγιόν. Λοιπόν, θέλω να διαβάσεις αυτά που βλέπεις στην κάρτα. Μη σκάβλες. Εστόν. Κονμή. Τα καπούντα. Ποιο σημείο του σώματός σου θεωρείς ότι αρέσει πολύ στους άντρες? Τρίτη είναι επέμβαση ή μετά? Πώς θα πέρασες σε αυτή την περίοδο? Καταρχάς, τρόμαξες? Γιατί νομίζω ότι όλοι περάσαμε διαφορετικές φάσεις ψυχολογικές. Στην αρχή, άκου τώρα να δεις. Λίγο περίεργα ήταν τα πράγματα για μένα, γιατί ήταν να γυρίσω από Λος Άντζελες γύρω στις 10. Το θυμάμαι, είχες πάει Αμερική. Γύρω στις 10, νομίζω ή 12 Μαρτίου. Και για κάποιο λόγο είχα τελειώσει τις δουλειές μου. Είχες πάει και στα Όσκαρ, ή κάνω λάθος? Ήμουν καλεσμένη του Elton John. Elton John, στο after party. Στο after party, okay. Λοιπόν, και λέω, έχω μία εβδομάδα ακόμα, λέω, να γυρίσω. Όχι, βέβαια, να κάτσω. Γιατί να κάτσω, λέω κι άλλο. Αφού έχω κάνει τα πάντα, έχω κάνει δουλειές, είχα και το Μαλούμα να κάνω τη συναυλία. Λέω, πώς γυρίσω? Σωστά, να κάνω πιο πολλές πρόβες. Συναυλία, και αλλάζω το εισιτήριό μου τελευταία στιγμή και γυρίζω μία εβδομάδα πριν. Άρα, σαν να το ξέρες. Δεν το ήξερα. Ναι, σαν... Είχα ακούσει ότι γινόταν στην Ιταλία ένας χαμός. Και επειδή λέγανε ότι θα αρχίσει λίγο και στην Ελλάδα και αυτά, σκέψω ότι ήμουν από τους πρώτους που ταξίδευσα με τη μάσκα. Και μέσα σε ένα αεροπλάνο 13 ώρες ήμουνα μόνο εγώ και ο κολλητός μου Βασίλης που ήμασταν με μάσκες. Okay. Όλοι οι υπόλοιποι ακόμα δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Εγώ για κάποιο λόγο ψιλοφοβήθηκα λίγο και είπα: Ας προσέχω, και γύρισα μια εβδομάδα πριν. Φοβάσαι γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις? Γενικά. Δηλαδή, μόλις έγινε το μένουμε σπίτι και κατάλαβες ότι πρέπει να στέλνουμε SMS για να βγούμε έξω, τρομοκρατήθηκες ή ήσουν ψυχραιμή? Δεν το τρομοκρατήθηκα καθόλου, ούτε από την πρώτη στιγμή του κορονοϊού, ούτε τίποτα. Ήμουνα φυσιολογική. Η στιγμή που πραγματικά τρομοκρατήθηκα ήταν όταν το κινητό μου, ενώ το είχα στα χέρια μου, κάνει ένα θόρυβο πάρα πολύ έντονο και περίεργο και λέει: Μένετε πανδημία. Σπίτι σας. Εκεί ανατρίχιασα ολόκληρη. Πολιτική προστασία που μας είπε ότι είναι πανδημία στην ναι, ουσία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πραγματικά κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτός ο θόρυβος, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχει μείνει, το λέω τώρα και ανατριχιάζω. Ίσως έχω και παιδικά τέτοια, ξέρεις τώρα. Παιδικά. Που μου φέρνουν αναμνήσεις παιδικές, που... πριν φύγουμε από την Αλβανία, είχε γίνει ένας μικροεμφύλιος πόλεμος. Okay. Τότε, οπότε θυμάμαι και τον ήχο της Ειρήνας που με έχει λίγο μπορεί τρομάξει. Μπορεί να τα ξέρω όλα αυτό, ναι. Οπότε ήταν λίγο για μένα σοκαριστικό. Πώς ήταν η καθημερινότητα? Καταρχάς είχες φίλους τριγύρω, γιατί πιο πολύ όλοι αρχίσαμε να περπατάμε.
Και να παίρνουμε φίλους από διπλανά σπίτια να παίρνουμε να κάνουμε το. Εγώ το μήνυμα 6 συνέχεια. Έχεις και σκύλο, δεν έχεις. Έστελνα και το SMS εγώ για το σκυλί και περπάτουσα συνέχεια. Έκανες κάτι τέτοιο, είχες παρέα. Θα σου πω την αλήθεια, είχα παρέα. Είχα φίλους που μείνανε μαζί μου στο σπίτι, μετά φύγανε, ήρθαν άλλοι φίλοι ή πήγαινα εγώ στους γονείς μου. Το έκανα αυτό γιατί δεν γινόταν. Okay. Δεν γινόταν να μείνεις μόνος τώρα δύο μήνες με τίποτα. Αλλά ήταν και η στιγμή που άρχισε να εκτιμάς λίγο το περπάτημα, το ποδηλατάκι που είχε σκουριάσει στον μπαλκόνι. Ναι. Το έφτιαξα. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα άσχημα. Εγώ επειδή 10-12 χρόνια τώρα δεν έχω σταματήσει να δουλεύω, για κάποιο λόγο μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ επειδή σε ξέρω και ξέρω πόσο workaholic είσαι, σκεφτόμουν ότι με την καραντίνα εσύ θα έχεις φάει τα σίδερα και θα έλεγες θα βγω τώρα έξω, θα χορέψω, θα τραγουδήσω, κάτι θα κάνω να εκτονωθώ. Μην με κλείνετε μέσα, κάπως έτσι ας πούμε. Κοίτα, σε άλλη περίπτωση, αν δουλεύαν όλοι και εγώ καθόμουν, θα το είχα πάθει αυτό. Θα έχεις τρελαθεί. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι δεν δουλεύει κανείς και όλος ο κόσμος είναι στην ίδια φάση, κάθεσαι και τα απολαμβάνεις. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, το απόλαυσα πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχεις βγάλει και τραγούδι, νομίζω ακριβώς πριν γίνει όλο αυτό. Το Yayo τότε δεν κυκλοφόρησε. Ναι. Οπότε ήσουν και τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Και τυχερή και άτυχη, θα έλεγα. Ναι. Γιατί δεν είχες μετά την ευκαιρία να κάνεις το πρόμο. Το πρόμο δεν μπορούσε να γίνει το κομματιού και έχει σκίσει το κομμάτι. Έχει πάει πολύ καλά, χωρίς πρόμο, χωρίς τίποτα. Οπότε ήταν και καλά και κακά όσον αφορά τη δουλειά, έτσι, γιατί εμένα μου αρέσει και η δουλειά, αλλά πιο πολύ μου αρέσει να είμαι στη σκηνή. Εμένα αυτή είναι η αιμονή μου. Μου αρέσει να είμαι στη σκηνή και να τραγουδάω στον κόσμο. Αλλά εντάξει, ωραία πέρασα. Ανακάλυψα ότι είμαι τρομερή μαγείρισα για αρχή. Δεν μαγειρεύες πριν καθόλου? Πάντα ήξερα ότι μπορώ να μαγειρέψω καλά, το έχω μάθει από τη μάνα μου αυτό, αλλά δεν ασχολιόμουν ποτέ. Εκεί κάθε μέρα ανακάλυπτα κάτι καινούργιο. Έμπαινα μέσα στο Google, έγραφα, ξέρω εγώ. Ριζότο με μανιτάρια. Το έκανα ίδιο και όσοι τρώγανε από τους φίλους μου λέγανε δεν μπορεί. Wow. Λέω δεν μπορεί, εγώ το έκανα. Ποιο ήταν το πιο περίεργο φαγητό που έφτιαξες? Αυτά τα ριζότο, τα περίεργα. Α, ριζοτάκια έκανες. Ναι. Εγώ σου έχω εδώ πέρα φυσικά μια πολύ ωραία delivery. Πολύ ωραία είναι, αλλά εγώ δεν είμαι τσαλάτα. Δεν είσαι τσαλάτα. Άντρος κανονικά φουλ. Λέμε τώρα θα έρθει φουρέιρα, fit. Τι fit, παιδί μου, εχθές έφαγα 3 κομμάτια πίτσα. 3 κομμάτια πίτσα είναι πολύ, παιδί μου. Η πίτσα ήταν τόση μία. Α, οκ, okay, γιατί εγώ τρώω ολόκληρη πίτσα. Ένα κομμάτι, υπολογίσεις ήταν. Ναι. Όχι, κοίταξε, δεν είναι ότι τρώω πάντα πολύ, αλλά δεν είμαι και τη δίαιτα εγώ. Θα μου πει εσύ τα κες κιόλας, γιατί άμα βγαίνει πάνω στη σκηνή συνέχεια. Τώρα που δεν βγαίνω πάνω στη σκηνή. Τώρα δεν βγαίνει, δεν θέλει λίγη προσοχή, να σου βάλω λίγο κρασάκι. Αχ, να μου βάλει. Και είναι και το αγαπημένο μου κρασί αυτό, να ξέρει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το κόκκινο του πολύ ωραίο. Ωραία. Κάνεις και κανένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό ή μπα? Φακές και τέτοιο έχω κάνει. Α. Αυτά είναι φανταστικά. Δεν χαίρεσαι και πολύ με τις φακές? Α, μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Μ' αρέσουν αυτά τα φαγητά, φακές, γίγαντες, όλα αυτά τα λαδερά της μαμάς. Τα κλασικά, ναι. Με φετούλα. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας, αγάπη μου. Έλα, υγεία να έχουμε. Να έχουμε υγεία, γιατί τώρα πιο πολύ από ποτέ το συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι, μάλλον. Όλο αυτό που έγινε σε έκανε να σκεφτείς και να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα, γιατί πολλοί κόσμος, ξέρεις, το έχω συζητήσει, σε κάτι πρωτόγνωρο όπως ήταν η πανδημία, ο COVID-19, άλλαξαν και στάσεις ζωής. Νομίζω ότι όλοι μας, πάνω κάτω, αλλάξαμε σε κάποια πράγματα που σκεφτόμασταν λίγο διαφορετικά, πια σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μπορώ να σου πω ότι όλη αυτή η φάση της καραντίνας με έφερε και πιο κοντά στην οικογένειά μου. Ότι, όχι ότι δεν ήμουνα. Ήμουνα, ρε παιδί μου, απλά μπορεί να έκανα να δω τη μαμά μου και τον παπά μου ένα μήνα. Ενώ μένουν κοντά. Okay. Λόγω της δουλειάς και δουλειάς. Να βλέπα τα νύψια μου και μία φορά το μήνα. Ή πολλές φορές μέσα σε ένα μήνα. Αυτό με έκανε λίγο πιο πολύ να εκτιμήσω την οικογένεια και τις στιγμές με την οικογένειά μου. Και πια βρισκόμαστε συνέχεια. Αυτό που κάνουμε πάντα είναι να πηγαίνουμε στη μαμά μου και στον παπά μου όλοι μαζί. Και είμαστε και μεγάλη οικογένεια πια. Έχω 4 νύψια, αγόρια. Ωραία. Να σου ζήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Αγόρια όλα. Όλα. Και πηγαίνω και περνάω μαγικά με τα νύψια, με τους γονείς μου. Και το άλλο που άλλαξε μέσα μου λίγο είναι όλο αυτό το αγχωτικό που έχει αυτή η δουλειά που κάνουμε. Το άγχος, αυτό που σε τρώει μονίμως μέσα σου. Πριν ότι θέλεις να γίνεσαι καλύτερη. Ακριβώς. Και θες να κάνεις το επόμενο βήμα. Και τι θα κάνω μετά. Και αν αυτό που κάνω μετά πετύχει. Και αν δεν πετύχει, τι θα κάνω. Οπότε είναι ένα μόνιμο άγχος και η έκθεση είναι ένα μόνιμο άγχος. Γι' αυτό, όταν έγινε η καραντίνα λοιπόν και όλο αυτό, άρχισα λίγο να σκέφτομαι ότι δεν έχει και τίποτα σημασία τελικά. Κοίταξε τώρα γιατί αγχωνόσουν μέχρι εχθές και σήμερα αγχώνεσαι να επιβιώσεις. Πράγματα που σου φαινόντουσαν σημαντικά τελικά ήταν ασήμαντα. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος το κατάλαβε αυτό. Και λίγο είμαι πολύ Συμφωνώ. Πιο ήρεμη πια. Και οι επιλογές μου τις κάνω λίγο πιο ήρεμα. Προσπαθώ να μην αγχώνομαι καθόλου.
Προσπαθώ. Την απολαμβάνεις την επιτυχία σου? Είναι στιγμές που την απολαμβάνω πολύ και είναι στιγμές που δεν την έχω απολαύσει. Δεν έχω προλάβει. Θα σου πω είναι 50-50. Φαντάζομαι ότι απίλευσες τη στιγμή της Eurovision, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, απόλαυσα πάρα πολύ την επιτυχία της Eurovision μετά. Και το μετά. Ναι, τη διαδικασία ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη. Και ήμουνα ένα στρατιώτης που έτρωγε μία φορά την ημέρα, ξυπνούσε 7 η ώρα το πρωί, έκανε 4 πρόβες την ημέρα και μία η ώρα το βράδυ που έπρεπε να κοιμηθεί, το ξενοδοχείο δεν είχε φαγητό γιατί κλείνανε, οπότε ξανά έτρωγα την επόμενη μέρα. Το άγχος με είχε κυριεύσει, όχι μόνο το άγχος, αλλά και η θέλησή μου να πετύχω σε αυτό και να είμαι αυτό που μπορώ να είμαι, 100%, δεν με έκανε να απολαύσω τη διαδικασία. Όταν έφτασε η στιγμή του τελικού και είδα πώς πήγε όλο αυτό, εκεί έπαθα ένα μίνι σοκ. Εκεί είναι που συνειδητοποίησα το τι έγινε, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ήμουν, σου λέω, ένα στρατιώτης, δεν άκουγα τίποτα. Ήμουνα εκεί. Τι έχω να κάνω? Να είμαι σκηνή, να είμαι καλύτερη, να είμαι τέλεια στη φωνή, να είμαι τέλεια στο χορό, να είναι τέλειο αυτό, να είναι τέλειο αυτό. Τι, όλα τα υπόλοιπα δεν τα άκουγα. Την επόμενη μέρα λοιπόν που ξύπνησα την Κυριακή, από την Κυριακή, ναι, μετά από τη μεγάλη βραδιά και όλο αυτό που συνέβη, ξυπνάω και συνειδητοποιώ ότι έχει τελειώσει όλο αυτό. Και δεν ήμουνα σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, όχι ότι είχα πρόβλημα, αλλά δεν μπορούσα να συνδέσω ότι πέρασαν 13 μέρες, δεν απόλαυσα τίποτα. Και λέω τελείωσε, οπότε τι έχει γίνει? Πολύ σκληρή δουλειά, ε. Φόρεσα 2 φόρμες λοιπόν, δεν βάφτηκα καν, για να καταλάβεις πώς δεν κατάλαβα τίποτα, το τι έχει γίνει. Και έφτασα στην Ελλάδα με 100 κάμερες έξω, άβαυτη. Που συνήθως όταν γυρνάνε, είτε έχουν πάρει 16η θέση, είτε 25η, οι άνθρωποι, ναι, φτιάχνονται. Αυτό λέγεται από συμπίεση. Ναι, εγώ ούτε καν. Οπότε μόλις έφτασα στην Ελλάδα, λέω στο Μιχάλη, Μιχάλη, τι έχει γίνει? Μου λέει, Ελένη, έχεις πάει πολύ καλά, έχουν μιλήσει αυτοί για σένα, αυτοί για σένα, έχει γίνει ένα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, γύρω από το όνομά σου. Και λέω, γυαλιά και ένα κραγιόν. Στορκίζομαι. Εκεί ήταν η στιγμή που άλλαξα και σαν άνθρωπος και σαν ψυχολογία και ορίμασα μετά την Eurovision και είπα ότι ποτέ ξανά δεν θα επιτρέψει τον εαυτό σου να μην απολαύσει τις στιγμές. Δεν αξίζει να μην απολαύσει τη στιγμή. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες ζωής μου. Ήταν και θα είναι για πάντα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για όλο αυτό που έγινε και για το αποτέλεσμα ειδικά. Έχεις καταλάβει ότι είσαι brand? Δηλαδή, είσαι από μόνη σου, νομίζω, μία βιομηχανία. Δηλαδή, από την Eurovision και μετά, έχεις εκτοξευθεί. Το έχεις καταλάβει αυτό? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει όμως αυτό που σου λέω? Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει όπως το λες. Στορκίζομαι. Δηλαδή, για μένα υπάρχει πάλι αυτό το άγχος του επόμενου βήματος, mm-hmm, και να πάντα να εξελίσσομαι. Αυτό είναι για μένα που με έχει φτάσει μέχρι εδώ, η εξέλιξη. Να γίνομαι καλύτερη σε αυτό που κάνω και να έχω κάτι να προσφέρω στους φάνους μου και στους ανθρώπους που με ακούνε. Κάτι διαφορετικό ή κάτι ωραίο. Ή συναισθήματα ωραία. Και να είμαι και ένα καλό πρότυπο όσο μπορώ στα νέα παιδιά που με ακολουθούν. Αν σου λέγανε να τα βάλεις σε μια σειρά, ταλέντο, τύχη, δουλειά, με ποια σειρά θα τα έβαζες? Νούμερο ένα είναι ταλέντο. Να το έχεις. Δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχουν πολλοί άνθρωποι, που είναι ένα άστρο. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους και καλλιτέχνες που άλλοι λένε, δεν ξέρω, τους βλέπω και με μαγεύουν. Έτσι, έτσι. Και τίποτα να μην κάνουν, απλά έχουν κάτι. Οπότε θεωρώ είναι πρώτα απ' όλα το ταλέντο, γιατί αν δεν έχεις ταλέντο όσο και να δουλέψεις κάτι, θα είσαι λίγο, ναι, ακριβώς, θα είσαι λίγο πάντα, δεν θα μπορείς, παιδί μου, κάτι παραπάνω. Okay. Μετά είναι η σκληρή δουλειά, πολύ. Δηλαδή, αν έχεις το ταλέντο και μπορείς και δουλεύεις πολύ και είσαι εκεί και ξέρεις τι θέλεις, θα ανταμευθείς, ναι. Είναι και η τύχη, αλλά νομίζω τρίτη θα την έβαζα την τύχη. Δεν έχει κάνει κάποιος μεγάλη καριέρα από τύχη. Τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία? Τώρα κοίταξε, μιλάς σε έναν άνθρωπο που της δικής μου γενιάς καλλιτέχνες δεν έχουμε δει και το απόλυτο χρήμα και το απόλυτο... Καταλαβαίνεις, όπως ήταν το 90 ή μέχρι το 2000. Ενώ στη δεκαετία της κρίσης. Ακριβώς. Okay. Εμείς ξεκινήσαμε της γενιάς μου τα παιδιά, οι τραγουδιστές, με την κρίση. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω πώς θα ήταν αν ήμουνα τη δεκαετία του 80 ή του 90, πόσα λεφτά θα είχα. Δεν έχω παράπονο όμως, είμαι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου και δεν θεωρώ ότι τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία. Είμαι 100% σίγουρη γι' αυτό.
Έχεις κάνει δώρα στην οικογένειά σου. Βέβαια. Πώς. Στα νύψια. Βέβαια. Πες ένα μεγάλο δώρο. Αυτό είναι μεγάλη μου χαρά, να κερνάω τους φίλους μου και να... Να το σπίτι που πήρα στους γονείς μου τώρα, δηλαδή. Τι. Πήρα ένα σπίτι στους γονείς μου. Wow. Όπως το θέλανε να κάνουν το δικό τους μποστάνι. Έχουν βάλει ντομάτες αυτά, έχουν αυλή μεγάλη. Και ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία που μπορούσα να κάνω. Γιατί ήθελα αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνω ευτυχισμένους. Και μετά εγώ. Να τους το ανταποδώσεις για όλα αυτά που σου προσέφεραν. Μα δεν ξέρεις πόσο ωραία ένιωσα εγώ που το έκανα αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι σου έχω για την συνέχεια. Oh. Λοιπόν, στις ισπανόφωνες χώρες έχεις πάρα πολύ επιτυχία. Πώς είναι τα ισπανικά σου? Δεν είναι και πολύ καλά, καταλαβαίνω. Έχεις αρχίσει δηλαδή να συνεννοείσαι? Προσπαθώ. Μάλιστα. Oh. Εμείς εδώ, ρε παιδί μου, στην εκπομπή στο After Dark, νοιαζόμαστε για σένα, έτσι. Ελένη Φουρέιρα, πόσο κολοκολοκολοκολο είσαι? Ελένη, παιδί μου, καλώς ήρθες στο μάθημα, καλώς ήρθες στην τάξη. Λοιπόν, σεβασμό στον καθηγητή σου, μη γελάς. Λοιπόν, τι είναι αυτό που έχω γράψει εδώ? Μάθημα Ισπανικών. Η τάξη των Ισπανικών. Μάθημα Ισπανικών. Ναι. Πώς θα μας το πεις αυτό για κάτω ανάγνωση? Κλάση de Español. Είναι κλάση, 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 κλάση. Κλάση. Κλάση de Español. Εντάξει. Κλάση. Λοιπόν. Κλάση, παιδιά, είναι, συγγνώμη κιόλας, δεν λέμε κάτι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς λέμε στα Ισπανικά «η φίλη μου». Mm. Όχι «η φίλη μου» με μικρονιώτα πολύ, «η φίλη μου». Το κορίτσι, δηλαδή. Sí. Μη... Wait. Ναι. Μη αμίγο. Δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν υπάρχει σε γυναίκα. Υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά στην ουσία μου το είπες εκτός από την τελευταία... Αμίγα, sí. Μία μίγα. Μία μίγα. Ναι, δεν είναι μίγα, αμίγα. Ναι, μία μίγα. Μη αμίγα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πούμε τώρα που τρώμε, ας πούμε έτσι, έχουμε τις σαλάτες μας. Αυτή η σαλάτα είναι δική μου. Πώς λέμε το δική μου στα ισπανικά? Es. Είναι και πολύ της Ελλάδας. Es mía, es... Λαμία. Λαμία. Δύο λέξεις. Λαμία. Οπότε πάμε για την σαλάτα. Λαμία. Εσμία είναι δική μου. Δεν σε παρακαλώ πολύ αυτή την κάρτα. Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να δούμε τα προφορικά τώρα, να σε τσεκάρουμε στα προφορικά. Λοιπόν, θέλω να διαβάσεις αυτά που βλέπεις στην κάρτα. Να το πω στα ελληνικά ή να το πω κατευθείαν στα ισπανικά? Πες το πρώτα ισπανικά και μετά κάνε μας τη μετάφραση. Mis cables están con mi sacapunta. Mis cables están con mi sacapunta. Το οποίο σημαίνει... Μην παρεξηγείτε, παιδιά, θα ακούσετε τι σημαίνει. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Τα καλώδια μου είναι με την ξύστρα μου. Δεν βγάζει νόημα, αλλά έπρεπε να βρούνε κάποιες λέξεις, φαντάζομαι, που να είναι λίγο περίεργες. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που λες. Ένας ηλεκτρολόγος δεν έχει παιδί που πάει σχολείο, έχει ξύστρα μαζί του. Περίμενε, τα καλώδια του είναι με την ξύστρα μαζί. Ναι, γιατί έχει το γιο του που πάει στο δημοτικό. Μις κάβλες, μις κάβλες. Εστάν κομίσα καπούντα. Θες να σου συνεχίσω? Καλά, ρε, ναι, περιμένω την επόμενη. Por favor, πίδαμε. Por favor. Πίδαμε. Πίδαμε. Τι σημαίνει αυτό? Sí. Δηλαδή, ζήτησέ μου ό,τι θέλετε. Ναι, αλλά φαντάζω τώρα σε μια συνέντευξη. Por favor, πίδαμε. Πίδαμε, por favor. Todo, todo πίδαμε. Συγγνώμη, εσύ δεν την ξέρεις αυτή τη λέξη. Τις ξέρεις προφανώς αυτές. Έχεις ακούσει εκεί. Όχι, το πίδαμε, δεν το ξέρω. Αλήθεια. Ναι. Μα δεν ξέρω τέλεια. Το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά μπορεί και εσύ να έχεις γελάσει μόρα με κάτι. Το por favor, το ξέρω. Ναι, το ξέρω κι εγώ αυτό. Ναι, τώρα το πίδαμε, τώρα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το χρησιμοποιούν και στην αργό. Μια περίεργη λέξη που έμαθα στα ισπανικά είναι το «και άσκο», που σημαίνει και καλά «τι αηδία». Νομίζω ότι τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Και ναι, ειδικά σίγουρα. Μετά την παρτίδα την έφτιαξες έτσι με την... Με το πίδαμε, ζητάμε ό,τι θες. Στα προφορικά τα πήγες πάρα πολύ καλά. Οκ. Okay. Άμα θες να σου δώσω την κάρτα αυτή για να... Αυτή η κάρτα θα μείνει στην ιστορία. Σίγουρα. Για
Για πες μου για το Yayo, γιατί στην ουσία είναι το τελευταίο σου σίγγλ και τώρα έχουμε και το καινούριο, πριν από το Temperatura. Είναι ένα κομμάτι που έγραψα εγώ, εννοείται μαζί με το Clayde, το φίλο μου. Που είχατε κάνει και το Lokita. Βέβαια, και ο Clayde για μένα και από τους καλύτερους παραγωγούς στην Ελλάδα. Είναι top. Θέλω να κάνω ένα urban κομμάτι, να έχει λίγο ethnic μέσα στοιχεία και με έτσι ένα vibe λίγο πιο R&B, λίγο πιο... Αχα. Οπότε όταν βγήκε αυτό το κομμάτι, λέω, νομίζω ήταν το ρότερο κομμάτι που έχω γράψει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το Yayo. Το Yayo είναι ένα κομμάτι για μένα που θα μείνει από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια μέχρι να πεθάνω. Θα λέω ότι είμαι για αυτό το κομμάτι περήφανη. Για πες και το ολοκένουργιο, γιατί έχουμε νέο σίγγλ που λέγεται Temperatura. Temperatura. Και είναι το πρώτο σου, νομίζω, με ελληνικό στίχο μετά το Καραμέλα. Ναι. Και να σου πω κάτι αστείο τώρα. Το Temperatura είναι του Ντόρον, πάλι. Μου είχε γράψει το Καραμέλα που κέρδισε την Eurovision 2018 ναι. με το Toy και τα λοιπά. Πολλά τραγούδια μου, βέβαια. Πάρα πολλά τραγούδια μου έχει γράψει ο Ντόρον, το τι κοιτάς, πολλά. Τέλος πάντων, μου στέλνει αυτό το κομμάτι ο Ντόρον πριν 4 χρόνια. Μαζί με το Καραμέλα. Και μου λέει. Τα θέλεις, λέω τα θέλω. Έλα όμως που έβγαλα το Καραμέλα και μετά δεν έβγαλα άλλο ελληνικό γιατί είχα τα σύγκλι που έπρεπε να βγάλω, έβγαλα το ρυθμό και στα μάτια κτλ. Και έρχεται η στιγμή 2019 και με παίρνει τηλέφωνο μου λέει: Άκου κούκλα μου. Εσύ το κομμάτι το πολύ κρατάς. Εγώ θα το δώσω στον Όμερ Άνταμ να το βγάλει εδώ στα Ισραηλινά και βγάλει το όποτε θες. Ανεβάζεις τη θερμοκρασία, ζεστή και υγρασία μόνο. Εσύ ξέρεις τη διαδικασία, τα σωστά σημεία λιώνω. Το κομμάτι εγώ το αγάπησα πρώτη στιγμή και ήθελα τη σωστή στιγμή. Παιδιά, τι λέτε τόση ώρα. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Έλα το να χαιρετήσεις, να σου πω. Έλα το να χαιρετήσεις. Γι' αυτό ήσουν πάρα πολύ αγχωμένο σήμερα. Πρέπει να σας πω το εξής. Γιατί τώρα θα γίνει σοου, παιδιά. Μόλις μπήκε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Παντελή, τι κοιτάζεις. Τις κάρτες. Α, δεν είναι για μένα. Είναι το όνειρό του να γίνει παρουσιαστής. Α, ναι, Παντελή μου. Ο Παντελής ο Τουτζής, περιβόητος make-up artist και πάρα πολύ στενός φίλος, συνεργάτης, οικογένεια της Ελένης Φουρέιρα. Πόσα χρόνια τώρα. 12 χρόνια. 12 χρόνια. Οικογένεια κανονικά. Μωρό ήταν και μωρό έμεινε. Ναι, εγώ δεν μεγαλώνω. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ την αγαπάει και την φροντίζει και την προστατεύει. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ για που είσαι καλό εδώ. Τον έφερες. Τον έφερα λοιπόν, για να μάθω μερικά πράγματα παραπάνω για σένα. Η ώρα παίζει εκπομπή καταρχήν. Αργά, αργά, αργά. Εντάξει, χαλάρωσα. Και ήταν πάρα πολύ ανήσυχος μέσα στο καμαρίνι. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι λέω στη Λία, ποιον θα καλέσουμε. Μου λέει, μπορεί να μην χρειαστεί να καλέσει. Και να τη βάλω τα eyeliner, να τη βάλω τη λεφαρίδα. Να ντυθώ εγώ, να βαφτώ λίγο κάτι τη. Ένα κάτι τη, ένα πραγματάκι. Ναι, 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 ναι. Εν τω μεταξύ δεν το περίμενα. Να ενεργοποιήσω την ομάδα, να με ντύσει ο Μάρκος, να με χτενίσει ο Μπαϊραμπάς. Γιατί ο Παντελής είναι όλο. Όπως καταλαβαίνεις. Ο Χρήστος, που είναι επίσης πολύ δικό σου άνθρωπο. Βέβαια, και ο Μάρκος ο Ανδριώτης, ο στυλίστας μου, ο οποίος όλοι το ξέρανε, φαντάζομαι. Ναι, όλοι. Ο Βασίλης είχε τσίλιες από εδώ, από εκεί. Όλοι λοιπόν, να σου πω το αστείο ότι έκατσε και κουρευότανε τώρα στο καμαρίνι. Και λέω, εσύ δεν προλαβαίνω με τα παιδιά να κουρευτώ λίγο εδώ πέρα γιατί είχα έρθει, άστο, Νταϊάννα Ρος. Και λέω, παιδάκι μου, θα κουρευτείς τώρα μέσα στο καμαρίνι, θα γεμίσω τρίχες, έχω να βγω στην εκπομπή και να μου λες, κάθε μόνο πια, άσε με νόμο. Παιδιά, πώς γνωριστήκατε. Εγώ θα σου πω. Oh. Λοιπόν, ήμουνα με Καπετανίδη σε γύρισμα. Και με παίρνουν τηλέφωνο, ένα στη λίστα τότε και μου λέει: Θέλω να κάνει τη Φουρέιρα, κάνει όλο καριέρα και είναι μια πολύ δυνατή στιγμή τη καριέρα τη. Ποιο ήταν ο στη λίστα, να πούμε και τον. Ο Τσαχδή. Τσαχδή, τον βεβαίω. Λοιπόν, πάω κι εγώ. Το τι πέρασα βέβαια να φύγω από τον Κώστα, εκείνο μόνο ξέρει. Φεύγω κρυφά λοιπόν από τον Κώστα, από το γύρισμα. Παίρνω το ταξάκι μου, τότε δεν οδηγούσα. Πάω, βλέπω την Ελένη, χτυπάω την πόρτα, ανοίγω σε ένα καμαρινάκι, μόνο μαλλιά. Για πότε λε. Τι είναι μόνο μαλλιά. Ένα καμαρίνι μόνο μαλλιά και δύο πόδια από κάτω. Εννοεί αυτό. Παιδιά, έτσι όπως το είπε, δεν κατάλαβα. Ένας που ήταν άφρο τελείως, δηλαδή το. Τότε, εποχή. Δηλαδή, ένα καμαρίνι σαν το ανσασέρ, καλή ώρα, μόνο μαλλιά και δύο πόδια να εξέχουν από κάτω. Κάνω δεξιά, κάνω αριστερά, βρίσκω τη μούρη μέσα στα όλα μαλλιά. Λέω, γεια σου, έχουμε Παντελή. Για πότε λες για την Eurovision, για την πρώτη Eurovision που έχει κάνει τα φωνητικά στο πυροβολάκι. Στο πυροβολάκι, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Βλέπω κι εγώ ένα φυσιολογικό κορίτσι. Με το που με βλέπει, χωρίς να με ξέρει, έλα να σου πω,
Αυτό το φορέμα θα πεις ότι θα βάλω, ε. Αν τον είναι κλωτσάς από κάτω και δεν φοράω κάλτσα. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα, ε. Ναι, εγώ λέω, εννοείται, αυτό είναι το πιο ωραίο. Τι να πω κι εγώ, λέω, εγώ πέρα πέραν, λοιπόν, εγώ το χαρτζιλίκι μου και να φύγω. Λοιπόν, τι βάφω. Κούκλα καλονή βέβαια, αμαζόνα η γυναίκα δεν υπάρχει. Ήταν η χρονιά της Eurovision που είχε ήταν πάει. Και κάτι καλό. Που είχε πάει ο Αλκαίος. Ο Αλκαίος, μπράβο. Τι είχατε διαγωνιστεί τότε με τον πυροβολάκι. Πρόσεξε. Τι βάφω με τις οδηγίες της, γιατί εγώ είμαι και αυτού του τύπου μακιγέρα, παιδί μου. Θα ρωτήσω, θα δω, παίρνω τις πληροφορίες. Θέλω γυαλάδες, θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Λέω, εντάξει, τέλεια το πάμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, που αυτό είναι σύνδρομό τη. Ακόμα σύνδρομο. Και τώρα θα σου πω ποιο είναι το σύνδρομό τη. Ήρθε εδώ να με καταστρέψει ή να πει κάτι καλό. Μπαίνει ο Αρσενάκος, καλή του ώρα του Γιώργου μέσα. Ο Γιώργος Panic Records, ναι. Μπαίνει μέσα ο Γιώργος και μια στιγμή λέει του Γιώργος αρέσει με τα διλεγόμενά τη, ήταν τέλεια. Και αρχίζει ένα κλάμα. Δεν μ' αρέσει το ρούχο, δεν μ' αρέσουν τα μαλλιά, δεν μ' αρέσει το make-up. Γιώργο, κοίτα πώ είμαι, κοίτα πώ είμαι, Γιώργο. Συγγνώμη, δεν τα είχε διαλέξει ίδια. Ίδια. Ακόμα το έχει. Όταν είμαστε έτοιμοι πριν βγει, αφού πια ο ένας καπνίζει, ο άλλος μιλάει στο τηλέφωνο, δεν ασχολούμαστε. Θα πει: Ω παιδιά, δεν είναι ωραίο. Όχι, παιδιά, τελευταία στιγμή. Το κάνεις για γούρι, περιμένεις να σου πούνε είναι τέλειο και βγες. Το πιστεύει εκείνη τη στιγμή, παθαίνει παιδί μου μπλακάκι. Όχι, πια, αρχές κι εσύ. Εμπιστέψουμε, είναι το σύνδρομό της. Δηλαδή είναι στο φουέγκο, δηλαδή το έκανες. Ναι. Όχι, έλα μωρέ. Στην πρώτη πρόβα το πρόσεξε, ντύνεται, φτιαξιδώνεται. Μετά ήμουν σίγουρη. Άκου, ντύνεται, φτιαξιδώνεται, κάνει όλη τη χορογραφία μόνη της. Το έχει δει 3-4 ώρες γιατί θέλει να την ετοιμάζεις από το πρωί το γιοφύρι της Άρτας. Λοιπόν, άκου, το βλέπει 4 ώρες ερή. Βάρ' τον λεωκρασί, θα έχεις να λέει κάτι καλό. Το τελευταίο πεντάλεπτο, κλαίει και λέει δεν μ' αρέσει τίποτα. Βρε χρυσή μου, δεν κλαίω, παιδί μου. Όχι, τώρα πια δεν κλαίει. Συνεχίζει, φέρνω κρασί. Έκλαιγε 5 χρόνια. Θέμη μου, έλα να τα πω σε κάποιον αφού γίνω από μέσα μου. Παιδιά, γράφεται ακόμα όντας. Και Αθηνών Αρένα νομίζω ότι υπάρχει μια ώρα στην υγειά μας. Όχι, όχι, Αθηνών Αρένα είναι που μετά δεν το ξαναμίλησα. Όχι, θα σου πω. Γιατί έλεγεται ο Πλάκα. Αθηνών Αρένα. Λοιπόν, είναι η χρονιά του Φουέγκο είναι η χρονιά. Ναι, αλλά περίμενε. Όταν τελείωσε την ιστορία, κάτι καλό θα πεις για την προηγούμενη ιστορία. Ή απλά θα με βγάλεις μια τρελή. Όχι. Αν θες να πω και το καλό, είναι ότι η Ελένη. Να πούμε και τα καλά. Πουλάνε τα καλά. Πουλάνε τα καλά. Ωραία. Να πούμε ότι η Ελένη κάνει αδερφικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Είτε περάσουν μπόρες, είτε καταιγίδες, δεν σε μετακινεί κανείς από δίπλα της. Έχει ανάγκη σαν πλάσμα να έχει βαθιές συνδέσεις. Και αυτό μπορώ να σου αποδείξω εγώ προσωπικά, λέγοντάς σου δεκάδες ιστορίες. Είναι ένας άνθρωπος αμετακίνητος που και ακούει. Και φιλτράρει, που για μένα αυτό είναι αυτό το αυτόφωτο που έλεγες πριν. Να έχεις αυτή την ιδιότητα. Να ακούς, να παίρνεις το inspiration, αλλά να το περνάς από το δικό σου φίλτρο και να το κάνεις δικό σου. Αυτό δεν είναι απλά αυτόφωτο, αυτό είναι και εξυπνάδα μεγάλη. Είναι φοβερά έξυπνη, παιδιά, εννοείται. Στα βραβεία, επειδή είμαι εκεί, αλλά τώρα δεν έχω χαμπαριά. Στα βραβεία έχεις κλάψει ποτέ. Όχι, δεν έχω κλάψει. Τσίκα μπομ, να σου θυμίσω. Ναι, ναι, δεν μ' άρεσε όμως το make-up, μπορώ να πω. Παιδί μου, στο τσίκα μπομ έγινε το μπαμ σου με τον Dan Ballard. Παιδί μου, μην ακούς κανένα ψέματα. Μου κάνει ένα make-up συγκλονιστικό. Αλλά στο ό,τι γίνεται γιατί είναι δεν δική της επιθυμία. Μαλλιά, make-up, ρούχο. Σταμάτα λίγο. Πέρα τα βάζει με τον εαυτό τη. Έχετε τσακωθεί ποτέ, αλλά μιλάμε για χοντρό τσακωθεί. Τέλεια τσακωνόμαστε. Drama queen, the show. Δηλαδή. RuPaul Drag Race. Τύπου. Με πάρα πολύ αγάπη, αλλά υπονοούμε ένα χωρισμό ότι αυτό και εκείνο εκδραμάτιση δεν θα σου αυτό. Εγώ που έκανα αυτό για σένα, εγώ φωτογραφίες που με κρατάει αγκαλιά σε αεροπλάνο που φοβάμαι, εγώ είμαι αυτή τη ζωή σου. Με επηρεάζει πάρα πολύ ο Παντελής. Είναι από τους ανθρώπους που μπορούμε. Έχω αποδείξει βέβαια, ναι. Ότι... Έχει το σύνδρομο αυτό, δεν αφήνει κανέναν να μιλάει. Δεν ξέρω αν θα χαρείς πολύ που τον έφερε. Εντάξει, συγγνώμη. Αλλά γενικά ο Παντελής έχει ένα μεγάλο χάρισμα. Μπορεί να επηρεάσει από τον Χρήστο τον Παϊραμπά που είναι πάρα πολύ δύσκολο άνθρωπο και δεν ακούει. Είναι πιο ναι, ναι, ναι. Μέχρι και εμένα που ακούω τους πάντες και φιλτράρω αυτό μετά. Αυτό που θέλει να το περάσει. Αλλά εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ η ζωή μου και γι' αυτό τον λατρεύω, γιατί όσες φορές τον έχω αφήσει να με επηρεάσει, μου έχει κάνει καλό. Πείτε μου για αυτή την ιστορία, γιατί έχω ακούσει μια ιστορία για το Αθηνών Αρένα. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, είναι στα καλά της, με σοου πάνω στον Απόλλωνα Παπαθεοχάρη, Σάκη Ρουβά, ονειράμα, γίνεται ένας χαμός. Κάποια στιγμή λοιπόν φεύγει από τη σκηνή και βγαίνει από ένα ναυατόριο μπουντουάρ. Okay. Μου λέει λοιπόν, επειδή υδρώνω πάρα πολύ. επειδή υδρώνω, μου λέει πάρα πολύ, βρε Παντελή, φέρε μου ένα πομπον. Την ώρα που την αλλάζαν οι χορεύτριες, να κάνω και καλά. Να κάνω και καλά το ρετού στον καθρέφτη, να φεύγει και ο υδρότας τη σκηνή. Αλλά σε κάλυπτε. Στον κόσμο. Στον κόσμο δεν έχεις. Έβγαινε ένα μπουντουάρ και τις βάζαν πουκάμισο, περούκα και νομίζω. Και έκανα και καλά ότι βαφόμουν. Και έκανα και καλά ότι βάφεται. Αλλά την ώρα εκείνη του λέω πώς μου βάλεις και λίγο χαρτάκι. Όχι, πομπον. Εγώ... Ένα πομπον του λέω να παίρνω και τον υδρότα. Υδρότα ναι. Λέω εγώ τώρα... Είχα ξεχάσει όχι αυτό που μου είχε πει και ποια είναι μες τη βδομάδα. Πάω λοιπόν, έρχεται η μέρα η Παρασκευή να δουλέψουμε. Λέω τότε τις βοηθώσεις της Ήρυδας. Ήρυδα δεν έχω φέρει το πομπον.
Τι θα κάνω, τι θα κάνω, τι θα κάνω, θα τις βάλω χαρτοπετσέτες. Τις βάζω λοιπόν μαύρες χαρτοπετσέτες. Όχι, αυτές. Κόκκινες, ναι, συγγνώμη. Αυτό το χρώμα. Περίμενε το σκηνικό να σου πω. Είμαι εγώ πάντα από κάτω και γι' αυτό μπορώ να σου πω αστεία και το eye contact μας. Λοιπόν, είμαι λοιπόν από κάτω και βλέπω ότι ανεβαίνει το αναβατόριο, ανεβαίνει το αναβατόριο, ανεβαίνει το αναβατόριο. Παίρνει τη χαρτοπετσέτα η κυρία και αρχίζει και καλά τύπου δεν υπάρχει δεύτερη. Όπου έκανε έτσι, μέναν και κόκκινα. Από τη χαρτοπετσέτα. Αφήνε χρώμα. Ναι! Δεν με έβλεπα γιατί δεν υπήρχε κανονικά καθρέφτης. Οπότε έκανα έτσι, ένιωθα πάρα πολύ ωραία. Λέω ευτυχώς παίρνω και τον υδρότα και όπου ακουμπούσα άφηνα και λίγο κόκκινο. Και βγήκε σε σκηνή κόκκινη. Όχι, τελείωσε το σόου και πάω εγώ κάτω. Λέω το απόλυτο παπαδευχάρι, έχει καμιά καταπακτή να πάω να κρυφτώ. Τι που κάνει ένα χρόνο, ξέρει τώρα. Είναι όχι τελειωμανή, άστο. Θα με βγει σαν τη γάτα θα πέφτε πάνω μου. Λέω, παιδιά, άνθρωπος, λέω, να κάνω μια ευχή. Να έχουν φύγει οι χαρτοπετσέτες μέχρι να έρθει. Πού να έχουν φύγει. Μπαίνει μέσα στον καθρέφτη, πολύ θεά, δίνει το μικρόφωνο, αλλάζει τα μαλλιά, γιατί είναι και σοου. Μετά τη σκηνή ξεκινάει το σοου. Το σοου γίνεται στο καμαρίνι. Πρόσεξε, δεν ήμουν καλή, φέρτε κανένα βίντεο. Όχι, αυτό δεν το έκανα. Καλά, καλά. Τέλος πάντων, ξεπερνάει αυτά και κοιτάει ο καθρέφτη και μου κάνει έτσι. Συγγνώμη, Παντελή. Λέω, ναι, μου λέει, έτσι τραγουδούσα. Και λέω, καλά, τι είναι αυτά πάνω σου. Που είσαι ανέστητος, είσαι ανεύθυνος και μ' άφησες να κάνω έτσι. Λέω, δηλαδή σκεφτήκατε, λέω να μου βάλεις, αφού δεν έφερες το πομπον του, λέω, και δεν ήσουν, λέω, επαγγελματίας αυτό, είπες να πάρεις κόκκινη χαρτοπετσέτα και να μου τη βάλεις πάνω, αντί να πάρεις λίγο. Ένα, ρε παιδί μου... Ένα διάφανο πομπον ήθελε, ρε παιδί μου, να μην αφήσει ένα λάτεξ. Άκου. Δεν μιλούσε για ένα μήνα μετά από αυτό. Εγώ δεν. Όλοι με κοιτούσαν σε αυτό το μαγαζί. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ ωραία στο μισοπρόγραμμα. Με κόκκινα παντού στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το αστείο. Κανείς δεν μου έκανε ένα νόημα ότι. Ντραπήκανε, τι να σου πούνε και σαν Χριστιανή μου. Ναι. Παιδί μου, εγώ τη κάνω νόημα την άλλη φορά. Γιατί με την Ελένη, επειδή είμαι πάντα πρόσφατη. Κάνετε νόηματα από ό,τι έχω καταλάβει. Όσα χρόνια δουλεύει, ό,τι και να συμβεί, είμαι σε απόσταση. Η πρώτη που κοιτάω όταν βγαίνω είναι τα παιδιά. Ναι. Τον Χρήστο, τον Μάρκο και τον Παντελή. Έχω μάθει ότι κάνατε κινήματα μεταξύ σας, άμα μπει κάτι ενδιαφέρον. Μισό. Άμα μπει κάποιος ενδιαφέρον τύπος. Το λέω λάθος. Ή επειδή κάνουμε νοήματα για το μαλλί, μην φύγει καμιά τρέσα, μην φύγει καμιά τσίλια. Και βλεφαρίδα είναι τσίλια. Μην φύγει κανένα νύχι σε κανέναν άνθρωπο και το σκοτώσει μπροστά. Τι κάνω νόηματα όταν δω κάτι και γλιστράει και είναι έτοιμο να την κάνει. Λοιπόν, μια μέρα λοιπόν ήταν ένα ωραίο αγόρι. Μη σου πω, ήταν και ένα ωραίο αγόρι πραγματικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, παιδί μου. Που προχώρησε κιόλας αυτή η κατάσταση, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Ήταν ο Αλμπέρτο λοιπόν και τον έχω δει εγώ και λέω, όπα, και τι κάνω έτσι. Άκου, τι κάνω έτσι. Η γνωριμία έγινε εκεί. Ναι. Η γνωριμία δεν έγινε εκεί, αλλά. Να την πω εγώ την ιστορία αφού το ξεκίνησε. Θα πω μόνο το αστείο του μέρους και πες εσύ. Λοιπόν, τι κάνω έτσι. Κάνει μαλλί. Τι κάνω έτσι. Κάνει βλεφαρίδα, αρχίζει και ταράζεται. Σου λέει δεν το πιάνω. Τι κάνω έτσι. Κάνει στήθος. Τι κάνω έτσι. Χριστιανέ μου, και εσύ πέσει. Άκου, πανοπλία όλη την έφτιαξε και τη κάνω στο τέλος έτσι. Και γυρνάει και μου κάνει. Κατάλαβες ότι αφιέρωσε όλο το πρόγραμμα εκεί πέρα. Τώρα πες την ιστορία. Άκου να σου πω κάτι να γελάσεις. Συνήθως, παιδί μου, όταν βγαίνω, βγαίνουν πάντα στο πρώτο τραγούδι τα παιδιά. Για να δουν το μαλλί ή οτιδήποτε, ότι είναι όλα οκ. Όταν υπάρχει κάτι, μου κάνουν νόημα, μου κάνουν έτσι, μου κάνουν κάτι. Βγαίνω λοιπόν εγώ, μια χαρά ήμουν, δεν ένιωθα κάτι. Βλέπω το Παντελή, μου κάνει. Κάνω. Συνεχίζω και τραγουδάω, δεν καταλαβαίνω λέω, τι εννοεί. Μου κάνει. Κάνω. Δεν το κάνεις καλά. Αν τραγουδάω, κάνω. Ναι. Τι έχει γίνει, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μου κάνει έτσι. Και κοιτάω, τέλος πάντων. Είχε πάει δίπλα του στον άνθρωπο. Ναι, για να το καταλάβω. Και τσέκανε έτσι. Έτσι. Είχε μπει σχεδόν στο τραπέζι. Ο άνθρωπος με κατάλαβε. Ο Χριστιανός πώς αντέδρασε, αυτό πρέπει να κάνω. Δεν νομίζω ότι το κατάλαβε, ρε παιδί μου, αυτό τέλος πάντων. Έπαθε πλάκα μόλις τον είδε τον Αλμπέρτο, οπότε σου λέει κάτσε να τον δει κι αυτή. Ναι, εγώ όμως έτσι, όταν τραγουδάω πραγματικά δεν βλέπω κάτω. Κοιτάω μόνο τα παιδιά να μου πούνε αν είμαι οκ, okay, ότι δεν υπάρχει κάτι. Οπότε έτσι τον είδε ένα πανέμορφο αγόρι και πέρασε αυτό. Η βραδιά εννοώ. Ναι. Και δεν είχα τίποτα στα μαλλιά μου. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις κάτι. Έρχεται τώρα ερώ στο εξομολογητήριο. Οπότε το Λενάκι θα καθίσει εξομολογητήριο και θα μας τα πει όλα. Και εσύ νομίζω είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει μετά. Μπορεί να κάνει την ποδιά μου. για να γλιτώσουμε τους κεραυνούς, όχι τίποτα άλλο. Γιατί θα την πιάσει. Θα την πιάσει όλη η κεραυνή. Καθόλου. Θα βλέπει, θα ακούς τα πάντα και αμέσως μετά θα μας τα πει όλα. Τέλεια. Εντάξει. Ναι, πώς θα τη συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή, να πει κάτι καλό για μένα, γιατί πρέπει να είναι η πρώτη εκπομπή που ο φίλος δεν λέει τίποτα καλό. Όχι, πίστεψε με πολλούς φίλους ότι αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι μωρό μου, η αλήθεια είναι το χιούμορ μας, είναι όλη μας η ζωή. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ βλέπω ότι ζει για σένα αυτός ο άνθρωπος. Και να σου πω και κάτι, γι' αυτό και έχουμε τόσο στενή σχέση και θα γίνει κοινωνά στα παιδιά μου.
Α, υπέροχο. Το πούμε και αυτό. Υπέροχο. Ναι, γιατί δεν θέλω να σου πω για ποιο λόγο ακριβώς, γιατί ήταν μια πολύ λεπτή και ευαίσθητη στιγμή μας, αλλά της αξίζει 100. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι η Ελένη πίσω από το Φουρέιρα έχει τόσο ενδιαφέρον σαν άνθρωπος. Έχει τόσο χιούμορ, έχει τόσο ατάκα, τσαλακώνεται τόσο πολύ. Το ξέρω ότι έχεις ατάκα, γιατί και εγώ σε φορές έχουμε βρεθεί σε τύπου... Ναι, που αυτό που μεταφέρω είναι από την Ελένη. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να φωτίσω την πλευρά της Ελένης. Στη Φουρέιρα τι έκανες πριν, δεν ξέρω, θα δώσω βίντεο. Ελένη, σηκώνεσαι. Oh. Σηκώνεσαι και πας. Για έλα, για παρακαλώ πολύ, για πες μέσα στο σανσέρ. Μπαίνεις μέσα στο σανσέρ και πατάς το μείον 5. Το μείον 5? Ναι, ναι. Τι που κάνω, στην κόλαση πάμε. Στην κόλαση. Ναι. Εγώ έχω κάνει καλές πράξεις. Μου θα φανεί τώρα τις καλές σου πράξεις. Παντελή, μην πεις άλλα. Όχι, αγάπη μου. Ζητάω πλάνο. Θες να σου μιλήσω για μένα που θέλω να καταστρέψω το Παντελή. Μετά από αυτή τη συνέντευξη. Ελένη Φουρέιρα, ήρθε η ώρα να εξομολογηθείς. Που λες και στο κομμάτι σου, στο Θεό με πάει. Λοιπόν, θέλω να είσαι απολύτως ειλικρινής. Άλλωστε, αυτή τη διαδικασία την έχεις περάσει στο παρελθόν. Βέβαια, μία και δύο. Έτσι, μπράβο. Και πάντα βγαίνω. Τι βγαίνεις πάντα? Αθώα, κύριε πρόεδρε. Αγία. Αθώα, κύριε πρόεδρε. Πάρε μία προκαταβολική να έχεις. Θέλω να μου πεις τον πιο σεξι Έλληνα αυτή τη στιγμή. Έλληνα αυτή τη στιγμή, πιο σεξι από οποιοδήποτε χώρο. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θα σου πω το πιο πρόσφατο, ναι. Που τον βλέπω και συχνά. Ναι. Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι κούκλος, καλονός. Είναι βεβαίως και είναι σεξι αγόρι. Μπορεί να είναι φίλος μου, αλλά είναι σεξι το αγόρι. Βέβαια, μα δεν είπα ότι και υπάρχει καλονός. Κάτι άλλο. Έχεις κάνει σεξ σε καμαρίνι, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου? Όχι. Καλά, γιατί? Τόσα δεν χρόνια. Δεν έχω κάνει τόσα χρόνια. Τόσα ρε, χρόνια, τόσα εκεί καμαρίνια. Δουλεύω. Και? Μα δεν προλαβαίνει να κάνει σεξ, βρε αγάπη μου. Θα τελειώσει από τη σκηνή μέχρι να ξεϊδρώσει. Να έβει τα μάτα. Μέχρι να ξεϊδρώσει. Να αλλάξει περούκα μαλλιά. Να αλλάξει ρούχα. Πότε θα κάνει? Συγγνώμη πολύ. Κοιμούνται κιόλα εκεί οι καλλιτέχνε. Άλλοι καλλιτέχνε είναι αυτοί. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ποτέ στο καμαρίνι μου. Όχι να κοιμούνται σόρι και καλά γι' αυτό, αλλά επειδή μου το έχουν σαν δεύτερο σπίτι. Αυτό εγώ όχι, δεν το έχω. Έχω το σπιτάκι μου. Και αν θέλω να κάνω περίεργα πράγματα, κάνω στο σπιτάκι μου, όχι στο καμαρίνι. Τώρα. Κοίταξε, απλά μας απογοήτευσες λίγο, αλήθεια τι είναι. Τι να κάνω τώρα, πρέπει να κάνω, δηλαδή μέσα στο άγχος μου να βγω και να είναι όλα καλά. Πρέπει να έχω το άγχος και να προλάβω και να λέω τελείωνε, θα βγω σκηνή. Δεν μπορεί. Δηλαδή αναρωτιέμαι αν το κάνουν, πώς το κάνουν αυτό και είναι οκ. Okay. Ελένη, το μέγεθος μετράει? Να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ, είπα, δεν απάντησα. Κάτσε λίγο. Ήσουν έτοιμη να πεις όχι και θα σου ρίχνα κι εγώ ένα. Θα σου πω την αλήθεια. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Διπλωματική απάντηση. Είναι και η αλήθεια. Κάποιοι γελάνε πλέον από το κοντρόλ. Ναι, ακούγεται το γέλιο μέχρι από εδώ. Από το κοντρόλ. Παιδιά, άκου τώρα. Αυτό είναι που η αλήθεια. Δεν μετράει πάντα. Αν ο άλλος έχει... Ευελιξία, ικανότητες, χειρισμού. Ακριβώς. Και αν εδώ σε έχει... Τρελάνει. Τότε. Εντάξει, όλα... αυτό μπορεί και να παίζει ρόλο. Βέβαια, ρε παιδιά. Αν ο άλλος δεν έχει εδώ, δεν έχει και τα άλλα, το μέγεθος μετράει. Ναι. Θεότητα. Θέλω να μου πεις μία φορά που εκμεταλλεύτηκες το γεγονός ότι είσαι διάσημη, ότι είσαι γνωστή. Μην βγάλεις, θα σκεφτώ. Ένα λεπτό. Την έχετε αγχώσει με τις βροντές. Ένα λεπτό. Έχω εκμεταλλευτεί ότι είμαι γνωστή. Ναι, πήγε σε μια τράπεζα. Ναι, σε εφορία. Σε μια υπηρεσία, ναι. Σε εφορία πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι κάνεις, δεν μπροστά. Έκανα κάτι, απλά πήγα. Λέω, και με το ξεείδανε. Λέω, συγγνώμη, πιστεύω ότι θα προλάβω σήμερα. Έκλεινε η εφορία στις 2, η εφορία πήγε 2 παρά 1. Όχι, καημένη ήμουν εκεί από τις 12. Α, ναι. Και έκλεινε 2. Και είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Και λέω, παιδιά, μια ερώτηση κάνω. Συγγνώμη, λέω, θα προλάβω σήμερα ή να έρθω αύριο το πρωί. Αλλά να ξέρω, δεν πήγα για να πάρω τη σειρά των ανθρώπων. Πήγα όντως να μην κάθομαι 2 ώρες και δεν προλαβαίνω. Μου κάνει, τι θέλεις, λέω, τίποτα, 2 λεπτά, ένα τέτοιο. Μου λέει, έλα, τάκ, τάκ, φυλάκια. Δεν πήρα πολύ χρόνο από τους ανθρώπους και ξέρω, εγώ δεν μπαίνω στις σειρές. Δεν φωνάξανε. Αλήθεια σου λέω. Μάλιστα. Είμαι κυρία εκεί, περιμένω, με φωνάξανε. Έχω στη γραμμή αυτή τη στιγμή την κυρία Σούλα από την Ελλάδα, η οποία έχασε τη σειρά της εκείνη την ημέρα και το επίδομα εξαιτίας της Ελένης Φουρέιρα. Όχι, εγώ δίνω τη σειρά μου, εντάξει. Το έχω κάνει.
ποιο σημείο του σώματός σου θεωρείς ότι αρέσει πιο πολύ στους άντρες? Τρίτη επέμβαση ή μετά. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις το πιο παράξενο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Άντε μωρέ. Τώρα αυτά είναι... δεν είναι. Καμιά άλλη ερώτηση. Δεν θα μου πεις μέρος, πώς το λένε, ημερομηνία και... Δεν είμαι ρε παιδί μου εγώ τώρα του extreme. Θέλω να τα απολαμβάνω. Άμα νιώθω άγχος ότι με βλέπουν και αυτά δεν τα απολαμβάνω. Οπότε δεν κάνω πολλά τέτοια. Άρα μόνο σπίτι. Όχι μόνο σπίτι. Όπα. Άρα δεν είναι extreme ένα αυτοκίνητο. Μικρή. Για σένα, ναι, δεν λέει οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου. Για σένα μπορεί το αυτοκίνητο να είναι extreme. Για μένα, ας πούμε, είναι το αυτοκίνητο extreme. Άντε, αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι extreme, γιατί είσαι κάπου έξω, σε εισαγωγικά εκτεθειμένος. Ναι, αναλόγως. Μπορεί να είναι στο καράζ, στο σπίτι. Άρα πολύ extreme, δεν μπορούσα με τίποτα. Ποιο σημείο του σώματός σου θεωρείς ότι αρέσει πιο πολύ στους άντρες? Τρίτη, επέμβαση ή μετά. Μέχρι πριν την επέμβαση. Μέχρι πριν την επέμβαση που έκανα στο στήθος μου, ήταν η πίσω όψη. Τώρα έχει πάρει μπροστά. Τώρα μπερδεύεται λίγο η φάση, αναλόγως. Είναι 50-50. Στους άντρες είπες, ε. Ναι, 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 βέβαια. Υπάρχουν και άντρες που σέρνουν τα μάτια μου. Άκουσε με προσεκτικά, Ελένη μου, άκουσε με κορίτσι μου, άκουσε με λίγο. Άκου, περνάω καλά, δεν ξέρω πόσο αρέσει να γίνει. Όποιος σου λέει ότι του αρέσουν τα μάτια σου, καλέ, δεν λέω ότι είσαι. Καλέ, είναι πλάκα κάνω, δεν υπέπεσε κανένας κεραυνός. Εντάξει, το χωρίς κατάλαβαν να προτιμώ τα μάτια σου. Και οι θεοί ότι κάνω πλάκα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να σε εκνευρίσει όταν είσαι π.χ. στη σκηνή? Δηλαδή να έρθει από κάτω, ας πούμε, και κάτι να κάνει που να σε εκνευρίσει, αφού τα τσεκάρεις και όλα και βλέπεις. Να γυρίσει την πλάτη και να κουμπίσει πάνω σκηνή το ποτό του. Θα πας διακριτικά με το ποδάρι και θα το... Α, κατά λάθος πάντα πέφτει. Πάντα κατά λάθος. Όχι. Είναι... Έχεις εκπαιδεύσει τους χορευτές. Είναι τα κορίτσια μου, δεν πάω το υπολογίσω. Μα χορεύουν και το ποτό, παπ. Α! Έπεσε. Να μην το βάζεις εκεί, ναι, έχεις τραπεζάκι μπροστά σου. Είναι αγένεια βέβαια να κουμπάς πάνω σκηνή. Βέβαια είναι αγένεια. Θέλω να μου πεις τρεις άντρες συναδέλφους σου. Τι να πω, τι. Ονόματα. Α. Που σου έρχονται στο μυαλό. Τρεις άντρες τραγουδιστές. Αντώνης Ρέμος. Ναι. Κωνσταντίνος Αργυρός, ναι. Τον είπα και πριν. Και... Άλλον έναν. Σάκης Ρουβάς. Και το Σάκη του Ρουβά. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιον παντρεύεσαι, με ποιον διατηρείς παράνομη σχέση και ποιον κρατάς ως φίλο. Μη μου πεις τώρα ότι επειδή ο Ρέμος είναι παντρεμένος και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Υποθέτουμε ότι όλοι είναι free. Όλοι είναι, δεν ξέρω, δεσμευμένοι, παντρεμένοι άνθρωποι. Τους σέβομαι, τους αγαπώ. Δεν έχω κάτι ερωτικό να το δηλώσω, γιατί δεν ξέρεις την άλλη μέρα, ναι, τι γράφουνε. Και είπαμε είναι... Οπότε είναι και καλά. Επειδή τους ξέρω, θα είχα κολλητό μου φίλο τον Αντώνη Ρέμο, γιατί ναι, τρελαίνομαι για το χιούμορ του, για την εξυπνάδα του, για το, τη συμβουλή που θα σου δώσει, πόσο Θεός είναι και πόσο Κύριος. Θα είχα παράνομη σχέση, με τον Αργυρό, για να παντρευτώ το Ρουβά. Άρα ο Ρουβάς είναι λοιπόν για σπίτι. Ο Ρουβάς είναι για να τον παντρευτείς. Μάλλον ένα εκπληκτικό παιδί, θα το πω εγώ, αλλά είναι άντρα κλάση. Είναι ένας κούκλος. Έχει χιούμορ. Και ρε παιδί μου, δεν ξέρω, βγάζει μια γοητεία ο Σάκης. Και ο Κωνσταντίνος είναι για παράνομη σχέση. Είναι μέσα στην τρέλα. Είναι κρυψίνος. Είναι μέσα στην τρέλα, έχει αυτό το ξέρεις. Πάμε να περάσουμε ωραία. Και είναι και πιο νόσο από τους τρεις. Οπότε ταιριάζει για την παράνομη σχέση. Για το τέλεια. Για το Παναγία μου, ευτυχώς. Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε μια σχέση, οποιαδήποτε φάση της ζωής σου. Να είδες κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις, να χιλιαδιό. Δεν κάνω τέτοια, εγώ θέλω. Δεν έχεις κοιτάξει κινητό, δεν πιστεύω. Όχι, καλά, πώς δεν τα έχω κάνει. Α. Μικρή. Όποτε, να σου λέω, δεν λέμε για τώρα. Όχι ότι έχω μεγαλώσει, ενώ πριν τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια, δεν. Ναι, πολύ μικρή, λίγο στα 25. Πριν τρία χρόνια. Έχω κάνει κάτι. Ένα μωρέ στα μάτια πια. Άντε, πριν 5 χρόνια. Αφήστε την ήσυχη, παιδιά. Άχτη την έχετε τη Φουρέιρα. Έχω κάνει σκηνή ζηλοτυπία τρελή, χωρίς κανένα λόγο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Το μετάνιωσα κατευθείαν, δε. Κατευθείαν. Δηλαδή, κάνω τη σκηνή και αυτό και πιάνει αυτή και τη μιλά. Γιατί σου λέει αυτή και γιατί. Α, γι' αυτό άλλαξε τις θέσεις για να κάτσει εκεί δίπλα με αυτήν και να μιλά με αυτήν. Έκανα ένα σκηνικό στο κεφάλι μου, αλήθεια πιο μικρή, που μόλις έκατσα στη θέση μου, κάθομαι έτσι και λέω, κοπέλα μου, είσαι τρελή. Λοιπόν, είσαι μέσα σε μία βάρκα. Ξυπνάς, έχει γίνει ναυάγιο. Mm-hmm.
και είσαι μέσα στη βαρκούλα σου. Λοιπόν, είναι μια μικρή βαρκούλα αυτή, δεν χωράνε πολύ. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μόνη τη! Λοιπόν, χωράει ένα άνθρωπο μόνο μέσα. Mm. Εσύ κι άλλο ένα. Mm. Και ξαφνικά έτσι όπω είσαι, ακού πλάτσα πλούτσα δεξιά και αριστερά και βλέπει να θαλασσοπνίγονται. Ακού μια φωνή, Ελένη, βοήθησε με. Και κάνει έτσι και βλέπει την Τάμπτα. Πα να πλώσει το χέρι σου και ξαφνικά ακού από τα αριστερά σου. Ελένη. Είναι η Ντέμι. Λε, Ντέμι μου. Πας να πλώσεις πάλι το χέρι και τώρα πας να τραβήξεις την Ντέμι, ξαφνικά ακούς από μακριά «You are the one! You're my number one! Ελένη μου, το κορίτσι σου, η Έλενα Παπαρίζου!» Μόνο μία θέση έχεις μέσα στην βάρκα. Ποια διαλέξεις? Ακού, αγαπή, επειδή πας να βγάλεις θεματάκι εδώ. Τι κάνω? Πας να βγάλεις θεματάκι. Καλά, τρομάζω κιόλας λίγο τώρα, θα με δίνεις κιόλας από πάνω. Θα βγάλεις το θεματάκι σου. Άρα τι θα γιατί κάνεις? Γιατί τις εκτιμώ πάρα πολύ και τις τρεις. Θα έπεφτα μέσα, θα γίναγα τη βάρκα ανάποδα και όλες θα ακουμπούσαμε για να σωθούμε. Σιγάρε Terminator τώρα που θα γυρίσεις και τη βάρκα ανάποδα. Θα τη γίναγα εγώ. Καλά, δεν με έχεις δει να χτίζω. Τα κάνω. Όλες. Δεν σου είπα ότι είμαστε σε. Πού είναι τα ανακόντα? Εγώ θα έκανα αυτό. Δεν θα μπορούσα να δεχτώ καμία αναπνιγή. Είμαστε Αμαζόνιο. Δεν θα μπορούσα να δεχτώ καμία αναπνιγή. Οπότε θα βούταγα. Δεν ξέρω καθόλου να κολυμπάω, σα το λέω. Μπορεί και να πέθαινα δηλαδή. Δεν ξέρει να κολυμπά. Ξέρω, μωρέ, απλά άμα είναι πολύ βαθιά, με πιάνει λίγο. Βαθιά θα ήταν. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα γύρναγα τη βάρκα ανάποδα, θα ακουμπούσαμε εκεί τέσσερι, τσούκου τσούκου, θα την πηγαίναμε κάπου αυτή τη βάρκα. Παιδί μου, δεν θα ήθελε να σώσει την κίτρια τη Eurovision? Φίλε, θα τι έσωζα όλε. Τη συμπαθώ. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα τη σώσω. Για να ακούσω. Μπορώ. Δεν ξέρω, θα δείξει. Το πολύ να πνιγώ εγώ και να σωθούν αυτέ. Το πολύ να πνιγείτε όλε μαζί. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητα της Ελένης Φουρέιρα. Κανόνισε. Δεν έχω υπάρξει πιο ειλικρινή ζωή μου, αφού έχω καταστραφεί μετά από αυτή τη συνέντευξη. Σιγά! Τι! Ελένη, κατάφερες και ανέβασες την τεμπερατούρα μας στα ύψη. Φουέγκο μας έκανες για την ακρίβεια. Σε ανακηρύσω βασίλισσα του top 10 της αγιότητας. You are the one, you're my number one. Αχ, καλά. Αυτή είναι άλλη συμμετοχή στην Eurovision. Χρειάζομαι πηγόντως διακοπές. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Κανονικά, Παντελή, ρωτάω αν ήταν ειλικρινής, αλλά το ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ ειλικρινής αυτά που έλεγε. Οπότε πολύ. Εντάξει, δεν έχεις κάτι να πεις. Έκανα εγώ τα νοήματα. Αν μου ή τα άπαγω πίσω στην κάμερα, μην εχώνεσαι. Θα το δεις το μοντάζ. Λίγο τα κορίτσι μου, μέσα στην ειλικρινή. Εγώ πιο, ναι, πιο ειλικρινής δεν γίνεται. Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Αλλά να σου πω κάτι, συμφωνούσα. Δεν πειράζει κιόλας. Δηλαδή, θέλω ο κόσμος να δει. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Πολύ αυθόρμητο και ήταν ό,τι πρέπει, όπως έπρεπε ήταν. Ναι, ήταν καλή. Ήσασταν απολαυστικοί και οι δύο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς. Που μου κάνατε την τιμή, Ελένη μου, κυρίως. Ευχαριστώ πολύ και εσύ, Παντελή, που ήρθες. Thank you very much, γιατί είσαι ένα τρομερή πυρελιά στην εκπομπή. Λοιπόν, δύο καινούργια τραγούδια στην ουσία. Το Yayo, το προηγούμενο σίγγλ, αλλά και το Τεμπερατούρα. Το καινούργιο, το ολοκένουργιο. Για χειμώνα παίζει να σε στην Ελλάδα. Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ναι. Είναι κλεισμένο αυτό. Είναι κλεισμένο, ναι. Οπότε θα είμαστε λοιπόν μαζί. Απλά για το χώρο ακόμα θα το ανακοινώσουμε όταν θα είναι η στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό που ήσασταν εδώ στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς, πραγματικά. Δεν ξέρετε πόσο όμορφα ένιωσα φέτος με τη δεύτερη σεζόν του After Dark. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, να είμαστε ασφαλείς, το πιο σημαντικό, και Θεού θέλοντος και COVID επιτρέποντος, πρώτα Θεός, δίνουμε το ραντεβού μας με τη νέα σεζόν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα. Φιλάκια άπειρα. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ. Θεμή, επειδή με το ξυμολογητήριο μας έχεις τρελάνει και μας έχεις κάνει άνω-κάτω, ήρθε η ώρα σου, αγάπη μου. Ήρθε η ώρα σου να εξομολογηθείς. Θέμη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά, γιατί θα πέσει βροντί και αστραπή ταυτόχρονα. Θέμη, αγαπημένη. Τώρα σιγά σου. Τι θες να το ρωτήσεις εσύ? Εγώ θα το ρωτήσω αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο, που μας είπε. Αυτό. Ας μας το απαντήσει. Βέβαια, ο κύριος Γιώργος Γαλαντάς, χαλαρός και ωραίος, κάνει ερωτήσεις, παίζει το κομμάτι του, έτσι, στο γήπεδό του. Γιατί έχει τόσο κακία μέσα του? Ρωτάς, ξαναρωτάς τον κόσμο. Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν για μια μέρα γυναίκα? Και θα δούμε αν θα του ρίξουμε κεραυνό ή αλληλούια. Θέλω να ξέρω ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο ατάλλαντη ελληνίδα τραγουδίστρια. Την πρώτη φορά που με γνώρισες πριν από 2 χρόνια στα βραβεία, εντάξει, έχει δουλειά. Δηλαδή, μόνο για ένα «Α, τι κάνεις, είμαστε». Γιατί μου το είπε αυτό? Μήπως είναι λίγο φυρμά στο δικό του γήπεδο? Τον προκαλώ να έρθει τον τροχό της τύχης.
Ξέρω ότι είσαι λάτρης της Μαντόνα, την ακολουθείς παντού και τρως πόρτα όπου και αν πας. Μεγάλο φτύσιμο, πολύ χιλόπιτα. Αν τελικά ενέδιδε και σου έλεγε, ναι αγόρι μου, τι θες από μένα, τι θα της έλεγες, τι θα της πρότεινες. Μίλα Θέμη, είναι η ευκαιρία σου. Αν έβαζα το Θέμη στο εξομολογητήριο, θα τον ρώταγα πόσο καλός εραστής είναι αυτός. Να δούμε τι θα έλεγε. Αν έχεις παρευρεθεί ποτέ με περισσότερες από μία ερωτικές συντρόφους στον ίδιο χώρο, κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ προσωπικής στιγμής. Θα ήθελα να μου απαντήσεις εσύ άμα έχεις κάνει στο πλατό σεξ. Θα το ρώταγα το Θέμη, ρε παιδί μου, αν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να κοιτάξει κινητό. Αν ρωτούσα κάτι το Θέμη μέσα στο εξομολογητήριο, θα ήτανε, ρε παιδί μου, πώς αντέχεις ένα λάκι γαβαλά με όλες τις αρλούμπες που λέει. Να μου απαντήσεις με ναι ή όχι, άμα υπάρχει κάποιος στον χώρο που εργάζεσαι, που απεχθάνεσαι. Αν έβαζα το Θέμη στο εξομολογητήριο, σίγουρα θα το ρωτούσα ποιος είναι αγαπημένος του καλλιτέχνη. Το μεγαλύτερό σου φόβο και αν έχεις αγαπήσει ποτέ πραγματικά. Όλα τα όνειρα κοιμούνται στο σκοτάδι. Κι όλα τα θέλω μου δεν βρίσκουνε το φως. Τις αμαρτίες που έχεις κάνει δεν γνωρίζω. Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι Θεός. Πες μου που γυρνάς στα αγριά μεσάνυχτα. Πες μου που ανοίγεις πάλι την καρδιά σου. Πες μου που γυρνάς κι είναι πια χαρά.